των Ελλήνων. Κύριε Πρόεδρε, η πολιτική σας διαδρομή αντανακλά διαχρονικά την προσήλωσή σας στις ιδρυτικές αξίες και τη συστηματική προσπάθεια για την ενδυνάμωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να αντιμετωπιστούν οι σύγχρονες προκλήσεις και για να υπερβούμε τα προφανή αδιέξοδα που θέτουν ερωτηματικά για την ίδια την οντότητα και το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μας δόθηκε ευκαιρία προλίγων μερών στη διάσκεψη των Προέδρων Κοινοβουλίων που έγινε στο Ταλίν της Εσθονίας, στο πλαίσιο του διαλόγου για το μέλλον της Ευρώπης, να αναφερθούμε μέσα σε ένα περιβάλλον δημιουργικού προβληματισμού, αλλά και σημαντικών αντιθέσεων και αποκλήσεων από τις ηγεσίες ορισμένων κρατών μελών, στην προφανή ανάγκη για περισσότερη δημοκρατία και για κοινωνική σύγκληση. Για ενεργότερο ρόλο του Ευρωκοινοβουλίου, για τερματισμό της λιτότητας και για αλληλέγγυες πολιτικές με αναπτυξιακό και κοινωνικό πρόσημο. Για μια νέα δυναμική και δημοκρατική νομοποίηση στο όραμα των λαών, όπως επίσης και στο ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε διεθνές περιβάλλον. Με ανάληψη πρωτοβουλειών για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή, στην οποία η χώρα μας αποτελεί το σύνορο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την καταπολέμηση των νέων εθνικιστικών και ξενοφοβικών τάσεων που αρνούνται τις ευρωπαϊκές αξίες. Κύριε Πρόεδρε, έχετε συμβάλει διαχρονικά στη συνειδητοποίηση για το ότι η κρίση πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα και δεν αφορά μόνο τις πληγήσιες οικονομίες. Μέσα σε ένα περιβάλλον που ευνοούσε δυστυχώς και επέβαλε πολύ σκληρά προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής με σοβαρές κοινωνικές επιπτώσεις, τις οποίες η ελληνική κοινωνία και η νεολαία εβίωσαν. Σημειώνουμε επίσης ότι παραμείνατε προσιλωμένος στην παρουσία της χώρας στην Ευρωζώνη, ότι έχετε θετική συμβολή στο να αντιμετωπιστεί η μεγάλη προσφυγική κρίση με σεβασμό στις αρχές του διεθνούς δικαίου, της αλληλεγγύης και του ανθρωπισμού, σε αντίθεση με την αδιαφορία ή και την ανοιχτή υπονόμευση αυτής της πολιτικής από ηγεσίες άλλων κρατών μελών. Κύριε Πρόεδρε, οι συζητήσεις σας εδώ με την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία του τόπου προσδίδουν ένα υψηλό συμβολισμό στήριξης της Επιτροπής στο τελευταίο στάδιο της πορείας εξόδου της χώρας από τις ακραίες μνημονιακές δεσμεύσεις. Επίσης, δίνεται ένα μήνυμα υποστήριξης και στην ελληνική κοινωνία στον αγώνα για να μείνει όρθια με αισιοδοξία για το μέλλον. Κύριε Πρόεδρε, περιμένουμε με πραγματικό ενδιαφέρον την ομιλία που θα μας απευθύνετε. Παρακαλώ πολύ να πάρετε το λόγο.